Γιώργος Παλάλας, coach. Μεγάλη νίκη σήμερα. Τι αλλάξατε στην τέταρτη περίοδο και γυρίσατε το παιχνίδι? Νομίζω ήταν απαράδεκτη η σημερινή μας εμφάνιση. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος σε κανένα λεπτό του 45 λεπτού. Θεωρώ ότι μη επαγγελματική είναι αυτή η σημερινή εμφάνιση. Δεν σεβαστήκαμε ούτε τους εαυτούς μας, ούτε το άθλημα, ούτε την αντίπαλη ομάδα. Θεωρώ ότι ήρθαμε απλά για να τρέξουμε σήμερα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω. Τι έγινε ακριβώς? Διότι πράγματι είδαμε αρκετά λάθη, είδαμε στην άμυνα κακές άμυνες. Γενικά, τι ήταν τα λάθη? Υπάρχει και αυτό το πράγμα από την αρχή της χρονιάς. Υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης και είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε πάρα πολύ και μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα meetings που έχουμε να το διορθώσουμε. Αν δεν το διορθώσουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Και ξέρεις, θεωρείς ότι μετά από ένα παιχνίδι που έχασες πριν δύο εβδομάδες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν τρόπο σκέψης, αυτά. Θέλει πολύ δουλειά. Χρειάζεται πολύ δουλειά. Χρειάζεται όχι τόσο μπασκετική δουλειά, όσο το να ξυπνήσουμε λίγο στο μυαλό μας. Coach, και συνέχεια τώρα, πώς το βλέπεις? Η ομάδα είναι στη δεύτερη θέση, παρόλα αυτά, μία ήττα με το τέλος του πρώτου γύρου. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα? Εντάξει, προχωράμε. Τώρα έχουμε ένα παιχνίδι και μετά καθόμαστε. Έχουμε καιρό να δουλέψουμε αυτή τη στιγμή, να ξεκουραστούν λίγο οι παίχτριες, ούτως ώστε να ετοιμαστούμε για τον μεγάλο μήνα, το Γενάρη, τον οποίο θα έχουμε πάρα πολλά ντέρπι. Θα έχουμε παιχνίδια πολύ επικίνδυνα σχεδόν κάθε εβδομάδα, ούτως ώστε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι για αυτόν τον μήνα. Coach, καλή συνέχεια, καλό δρόμο επιστροφή και θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΑΕΛ.